Τρόπος αλίευσης του λεοντόψαρου, αφαίρεσης από τη θάλασσα και πρώτες βοήθειες. Το λεοντόψαρο είναι ένα ινδοειρηνικής προέλευσης χωροκατακτητικό είδος ψαριού, το οποίο εισέβαλε στα κυπριακά ύδατα σε διάφορα βάθη και συνεχίζει να εξαπλώνεται και σε πολλές άλλες περιοχές της Μεσογείου. Επηρεάζει αρνητικά το θαλάσσιο οικοσύστημα, στο οποίο εισβάλλει και κατ' επέκταση και την κοινωνία και η οικονομία της περιοχής. Παρόλα αυτά, το λεοντόψαρο μπορεί να καταναλωθεί. Είναι πολύ νόστιμο, ενώ με τα μαλακά πτερύγια του μπορούν να δημιουργηθούν πανέμορφα έργα τέχνης. Το έργο RELIONMED-LIFE έχει σκοπό μεταξύ άλλων να αναπτύξει τρόπους και εργαλεία για μείωση των πληθυσμών του λεοντόψαρου στη Μεσόγειο μέσω έγκαιρης απόκρισης και στοχευμένης αφαίρεσής τους από θαλάσσιες περιοχές και να προωθήσει τις χρήσεις του λεοντόψαρου στην τοπική αγορά έτσι ώστε οι αφαιρέσεις λεοντόψαρων να είναι οικονομικά βιώσιμες στο μέλλον. Για να καταστούν ασφαλείς οι αφαιρέσεις λεοντόψαρων με κατάδυση, έχει ετοιμαστεί κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει λαστιχοβόλο όπλο τύπου Hawaiian Slingshot, αποθηκευτικό δοχείο και ειδικά γάντια. Το δοχείο χρησιμοποιείται για να τοποθετούνται τα λεοντόψαρα υποβρυχίως, χωρίς να χρειάζεται ο δίτης να έρθει σε επαφή με το ψάρι. Τα ειδικά γάντια χρησιμοποιούνται κυρίως έξω από το νερό, κατά το χειρισμό του ψαριού, για την αφαίρεση των σκληρών ακανθών του. Είναι σημαντικό, όταν καταδίεστε για να αφαιρέσετε λεοντόψαρα, να τηρείτε όλους τους κανόνες για ασφαλή κατάδυση. Επίσης, πρέπει να προσέχετε, κυρίως όταν είστε κοντά σε βράχους, σε σπήλαια, σε σκοτεινά σημεία και πάνω από θαλάσσια γρασίδια, αφού τα λεοντόψαρα συνήθως προτιμούν να κρύβονται ή να μένουν ακίνητα και ανάποδα μέσα στα σπήλαια. Δεν επιτίθενται, αλλά φέρουν σκληρά δηλητηριώδη αγκάθια για άμυνα και δεν φοβούνται το δίτη, αυξάνοντας την πιθανότητα τυχαίου τσιμπήματος. Κατά την αφαίρεση λεοντόψαρων, ο δίτης μπορεί να κρατά στον ώμο το αποθηκευτικό δοχείο, να το δώσει στο σύντροφο κατάδυσης για βοήθεια ή να το τοποθετήσει στο βυθό κοντά σε χώρο όπου τα λεοντόψαρα είναι συγκεντρωμένα. Το λαστιχοβόλο όπλο χρησιμοποιείται για τη συλλογή των λεοντόψαρων. Κρατήστε το λαστιχοβόλο όπλο με προσοχή και σύνεση. Με τη βοήθεια και των δύο χεριών σας, τεντώστε το λάστιχο που βρίσκεται στην πίσω άκρη του όπλου μέχρι περίπου να φτάσει στην κορυφή και κρατήστε μαζί το λάστιχο και τη ράβδο στο συγκεκριμένο σημείο με το ένα χέρι. Στοχεύστε το λεοντόψαρο και πλησιάστε το με την άκρη του όπλου σε απόσταση γύρω στα 10 εκατοστά, αφού εκείνο δεν μετακινείται πολύ. Ελευθερώστε τη ράβδο από το χέρι σας για να χτυπήσει το ψάρι. Είναι προτιμότερο να σκοτώσετε ή να ακινητοποιήσετε το ψάρι με μια κέρια βολή στο κεφάλι ή στο σπόνδυλο. Με αυτόν τον τρόπο, το ψάρι πεθαίνει ακαριαία χωρίς να ταλαιπωρείται και ταυτόχρονα μειώνονται και οι πιθανότητες τυχαίου τσιμπήματος λόγω κίνησης του ψαριού αφού χτυπηθεί. Εάν αστοχήσετε, προσπαθήστε ξανά αφού το ψάρι ίσως να μετακινηθεί μόνο μερικά εκατοστά από εκεί που βρισκόταν νωρίτερα. Αφού χτυπήσετε το λεοντόψαρο, μεταφέρετε το μέσα στο δοχείο, πιέζοντάς το να περάσει μέσα από τη μικρή είσοδο, η οποία ανοίγει ελάχιστα προς τα μέσα για να μπει το ψάρι στο δοχείο. Αν το λεοντόψαρο είναι αρκετά μεγάλο, βάλτε το στο δοχείο με το κεφάλι πρώτα. Τραβώντας το λαστιχοβόλο όπλο να βγει από το δοχείο, το ψάρι θα μείνει μέσα στο δοχείο, ενώ το όπλο θα είναι έτοιμο για την επόμενη βολή. Αφού βγείτε από το νερό, φορώντας τα ειδικά γάντια, αναποδογυρίστε το δοχείο και ανοίξτε το για να βγάλετε τα ψάρια από μέσα. Αποφύγετε τη μεταχείριση των ψαριών με γυμνά χέρια όταν αυτά είναι ζωντανά. Επίσης, τα λεοντόψαρα μπορεί να μην κινούνται, αλλά είναι πολύ πιθανό κάποια να είναι ακόμα ζωντανά και να σπαρταρίσουν. Για το λόγο αυτό, σιγουρευτείτε ότι τα ψάρια είναι νεκρά πριν τα πιάσετε με γυμνά χέρια και χειριστείτε το ψάρι από το κεφάλι. Σε περίπτωση που τσιμπηθείτε κάτω από το νερό, ακυρώστε την κατάδυση και αναδυθείτε τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Οι περισσότεροι δίτες αναφέρουν ότι ο πόνος δεν έρχεται αμέσως και ότι το δηλητήριο χρειάζεται αρκετά λεπτά για να αρχίσει να λειτουργεί. Μην πανικοβληθείτε.
Με την πρώτη ευκαιρία, εφαρμόστε θερμότητα για να βοηθήσετε τη διάσπαση του πρωτεϊνούχου δηλητηρίου. Χρησιμοποιήστε όση περισσότερη θερμότητα μπορείτε να ανεχτείτε χωρίς να καείτε. Συνιστάτε να κρατήσετε το σημείο του σώματος που τσιμπήθηκε σε ζεστό νερό σε θερμοκρασία γύρω στους 45 με 50 βαθμούς Κελσίου για περίπου 30 έως 90 λεπτά. Για άμεση αγωγή μπορείτε να έχετε μαζί σας θερμοκίστη και να τη χρησιμοποιήσετε υποβρυχίως μέχρι να αναδυθείτε, οπότε και θα πρέπει να συνεχίσετε τις πρώτες βοήθειες έξω από το νερό. Το σημείο που τσιμπήθηκε μπορεί να φουσκώσει ή και να αλλάξει χρώμα. Το κρύο δεν ωφελεί. Το τσίμπημα μπορεί να είναι σοβαρό εάν υπάρξει αλλεργική αντίδραση ή εάν προκληθεί αναφυλακτικό σοκ. Συνήθως το τσίμπημα απλώς προκαλεί πόνο, ο οποίος είναι έντονος στις πρώτες ώρες και εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Για κάθε ενδεχόμενο, σε περίπτωση τσιμπήματος, αναζητήστε ιατρική περίθαλψη, ειδικά στην περίπτωση συμπτωμάτων αλλεργικής αντίδρασης. Ο ορθός τρόπος αφαίρεσης των ακανθών από το ψάρι, όταν αυτό αλλιευθεί, γίνεται με τη χρήση των ειδικών γαντιών. Κρατώντας το ψάρι από το στόμα, κόβεται με δυνατό ψαλίδι τις σκληρές άκανθες, αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη άκανθα που βρίσκεται μπροστά στο κεφάλι, στη ράχη του ψαριού, στο ραχιαίο πτερύγιο και συνεχίζεται προς την ουρά. Αφαιρέστε επίσης τα πτερύγια που βρίσκονται στην κοιλιά και την έδρα του ψαριού. Αφότου αφαιρεθούν όλα τα πτερύγια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψάρι με ασφάλεια. Μπορείτε να κρατήσετε τα μη δηλητηριώδη πτερύγια, τα οποία βρίσκονται στο πλάι και την ουρά του λεοντόψαρου για τη διακόσμηση του πιάτου σας ή για να τα χρησιμοποιήσετε για κατασκευή κοσμημάτων και έργων τέχνης. Μειώστε τους πληθυσμούς των λεοντόψαρων. Βοηθήστε την τοπική αγορά, δίνοντάς της νέα πηγή εισοδήματος μέσω των λεοντόψαρων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.relionmed.eu.